Τα προβλήματα στην ειδική αγωγή δεν εμφανίστηκαν βέβαια μες στην πανδημία. Ήταν τραγικά και εγκληματικά και πριν την πανδημία. Μεγελθύνονται και προβάλλονται πιο συμπυκνωμένα και πιο βάρβαρα μέσα στην πανδημία και αποκαλύπτει τη βαρβαρότητα ενός συστήματος που δουλεύουν οι πολλοί, παράγουν οι πολλοί. Είμαστε στον 21ο αιώνα, η επιστήμη έχει κάνει τεράστια βήματα και την ίδια στιγμή μας οδηγούν στο μεσαίωνα και τους σύγχρονους χεάδες. Είναι ομοί. Στις 3 του Μάρτη δημοσιεύτηκε η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπηρία. Το λέει ξεκάθαρα. Να ξεμπερδέψουμε με την ειδική αγωγή. Να ξεμπερδέψουμε τα ιδρύματα με την κοινωνική πολιτική. Να ανοίξουμε δρόμο στην επιχειρηματική δράση, στην αγορά και να ξεπλένουν τα εγκλήματά τους και τα βρώμικα χρήματά τους οι διάφοροι φιλάνθρωποι των μονοπωλίων. Ξέρετε και βιώνετε καλύτερα τον καθένα τις ανεπάρκειες και ιδιαίτερα στα μέτρα προστασίας μέσα στην πανδημία. Τα πράγματα όμως είναι ακόμα πιο εγκληματικά. Αλήθεια, πόσα από τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα στην ειδική αγωγή πηγαίνουν σχολείο σήμερα? Ποιες ήταν οι επιπτώσεις αυτά τα παιδιά που κλειστήκαν στα σπίτια τους? Βεβαίως οι επιπτώσεις υπήρχαν και στα παιδιά, τα αρτιμελή που είναι χρόνια, καιρό, χωρίς σχολείο. Εγκληματικές οι επιπτώσεις. Πισωγύρισαν παιδιά και υποτροπίασαν. Τι σημαίνει να πισωγυρίζει ένα παιδί με αυτισμό? Τι σημαίνει επιτροπή, υποτροπή? Σημαίνει ότι με δικιά τους ευθύνη αυτό το παιδί, όσα εσείς το μάθατε, όσα εσείς μπορέσατε και το βοηθήσατε να εξελίξει, δεν θα μπορέσει να τα επανακατακτήσει. Δηλαδή, εκφράστηκε στην πράξη ότι το σύστημά τους αναπαράγει και μάλιστα τη βαριά αναπηρία.